Σήμερα σας έχω συνταρακτικά νέα. Να εκπαιδευτείτε λίγο περισσότερο. Δεν θα πω να σταματήσετε, να εκπαιδευτείτε. Καλησπέρα, παιδιά. Όπως σας έχω ετοιμάσει, τρελό σκηνικό. Τι άργησα, ποιος είπε την πόρση σας. Τι κάνατε ακριβώς. Κάτσε λίγο. Τι είναι αυτά εδώ πέρα που μου λέει αυτός. Υπάρχει βίντεο, μπορείς να το δεις. Υπάρχει βίντεο. Ναι. Τι βίντεο υπάρχει, Στέφανε. Τι βίντεο υπάρχει, Δημήτρη. Έλα εδώ. Πού είναι η μηχανή, Μίτσο. Πού είναι η μηχανή. Σήμερα σας έχω συνταρακτικά νέα. Και όταν λέω συνταρακτικά νέα, σίγουρα αναφέρομαι σε κάτι πάρα πολύ καλό. Μέχρι να έρθει όμως αυτή τη στιγμή, πάμε λίγο να δούμε τι σας έχω εδώ. Έχουμε ένα Hyundai i30, το οποίο ο φίλος μας πήγε, έβαλε ζάντες και αντιμετώπισε ένα προβληματάκι. Ποιο είναι αυτό? Όταν φόρτωνε κόσμο, αυτό ακουμπούσε πάνω στη ρόδα. Και εδώ πέρα έρχομαι και λέω, γιατί να ακουμπάει πάνω στη ρόδα, γιατί αυτός που έβαλε τις ζάντες να μην το έχει υπολογίσει αυτό και γιατί να προσπαθεί να βγάλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα χωρίς ακριβώς να ξέρει τι σημαίνει αυτό. Εδώ λοιπόν, παιδιά μου, βλέπετε κάποιες όμορφες ζάντες, πολύ όμορφες ζάντες, με βάθος αρκετά συμπαθητικό, μπορώ να πω. Όμως δεν ήξερε πώς να τις τοποθετήσει, πώς να τις βάλει, με αποτέλεσμα ο φίλος μας να ακουμπάει. Πώς λύνει τώρα κάτι τέτοιο? Οι τρόποι είναι δύο. Ή ανοίγουμε φτερά, που σημαίνει επεμβαίνουμε πάνω στο μάξι, ή ενισχύουμε την ανάρτηση. Επομένως, από το να ανοίξουμε τα φτερά, πρώτα πάμε να φτιάξουμε την ανάρτηση, να δούμε τι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και πώς θα γίνει τώρα αυτό. Θα πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος μπροστά και από τη στιγμή που το αμορτισέρ το μανίσιο δεν είναι τόσο ενισχυμένο όσο η ανάρτηση που θα βάλουμε, πιστεύω ότι θα στρώσει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πίσω τώρα, έτσι όπως το έκανε ο φίλος μας, απαγορεύεται να το χαμηλώσω περισσότερο από ότι είναι, καθώς είναι άξονας. Και ο άξονας, πάντοτε χαμηλώνει, ανοίγει πίσω στην ουρά. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν εγώ το χαμηλώσω κι άλλο, αυτό εδώ θα παραμείνει στη θέση του, ενώ αυτό θα κλείσει μέσα. Ας ελπίσουμε πως μετά την τοποθέτηση δεν θα χρειαστεί να πειράξουμε καθόλου φτερά. Προσχύλιγο με αυτούς που βάζουν ζάντες, γιατί πιστέψτε με, δεν ξέρουν όλοι τι κάνουν ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ καλά νέα έως και συνταρακτικά. Όπως παρατηρείτε, το αυτοκίνητο τελικά έχει ψαλίδια, που σημαίνει ότι χωρίζει αμορτισέρ και λατήριο μαζί και έχει αυτές εδώ πέρα τις πανέμορφες ρυθμίσεις. Όπως βλέπετε, μία και μία δύο. Αυτή για κάμπερ, αυτή για σύγκληση. Αυτό είναι εξαιρετικότατο νέο, καθώς δεν θα χρειαστεί να πειράξουμε καθόλου τα φτερά. Θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε τα μάξι τέρμα κάτω. Με αποτέλεσμα να το κάνουμε αυτό που πρέπει να είναι στην πραγματικότητα. Σας αφήνω πάνω να τελειώσω και θα σας δείξω ακριβώς στο τέλος τι έχω κάνει. Στην ευθυγράμμιση πάνω. Έχουμε κάνει εδώ πέρα, όπως βλέπετε, οι MTS πάνε και έρχονται με το κιλό. MTS λοιπόν, ανάρτηση, παιδιά μου, για το Hyundai i30 MTS Technic. Όπου εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε μία ανάρτηση μπροστά και μία ανάρτηση πίσω. Η μπροστινή λοιπόν μπαίνει με το ρωσιακό το top mount, το οποίο τσεκάρουμε ότι είναι όλα εντάξει, όλα πατάνε τέλεια. Τα λατήρια φοράνε αυτά εδώ πέρα τα αλφαδολάστιχα, επειδή όταν θα κουμπάνε το ένα με το άλλο να μην κάνουν τον απαραίτητο θόρυβο και θα κουμπάνε σε περιπτώσεις που βυθίζουν πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει αυτόματο ότι είναι πάρα πολύ μαλακά, άρα και ξεκούραστα για το αυτοκίνητο. Και παρατηρούμε ότι McPherson σύστημα, όπου το ένα είναι απόλυτος κύκλος, ενώ το άλλο είναι οβάλ. Αυτό σημαίνει ότι η ανάρτηση μας δίνει και το περιθώριο που να ρυθμίσουμε το κάμπερ μπροστά. Άρα, από εδώ και στο εξής, ο φίλος μας θα μπορεί μπροστά να βάλει ακόμα πιο φαρδιές ζάντες, χωρίς να το προτείνω φυσικά, έτσι. Είναι ήδη φαρδιές και δεν χρειάζεται άλλο. Και δείτε και το πίσω. Αυτή τη φορά, το σύστημα αυτό εδώ πέρα που το βλέπετε πολλές φορές στην μπροστά την ανάρτηση, τώρα το έχουμε πίσω. Άρα, η προφόρτησή μας, ο αστράγαλός μας δηλαδή, θα δουλεύει από κάτω πλευρά και το λατήριο για πίσω. Και το ξεχωριστό το αμορτισέρ μαζί με τη ρύθμιση για το ύψος. Όπως παρατηρείτε, έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, τόσο να χαμηλώσει όσο και να ψηλώσει. Μια ανάρτηση η οποία με έχει εντυπωσιάσει αρκετά, μπορώ να πω. Σε όσα αυτοκίνητα την έχω βάλει μέχρι στιγμής, έχουν δείξει πάρα πολύ καλή διαγωγή. Ευελπιστώ πως θα κρατήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ας τη βάλουμε πάνω, να τη δοκιμάσουμε μετά την ευθυγράμμιση. Φυσικά, καθώς πρέπει να ρυθμίσουμε πίσω το κάμπερ για τη σύγκληση που σας είπα πριν. Ευτυχώς
Έχουμε κάμπερ και σύγκληση. Επομένως, έχει λυθεί το πρόβλημα του φρούρου μας. Δεν πειράζουμε καθόλου τα φτερά. Είμαστε έτοιμοι. Θα τις βάλουμε πάνω, να το κάνουμε βόλτα, να το βγάλουμε έξω και να δούμε τι έχουμε κάνει στην τελική. Θα δώσω βαρύτητα στην άνεση, καθώς ο φίλος μας έχει μωρό παιδί και επομένως αυτός είναι βασικός παράγοντας για την επιλογή της ανάρτησης. Για πάμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχει μπει ανάρτηση. Δείτε εδώ πέρα η προφόρτιση κάτω και το αρτήριο πάνω. Ξαναλέω, αυτό που σώζει την κατάσταση είναι ότι έχει πολλαπλό συνδέσμο σύστημα πίσω. Έχει δηλαδή ψαλίδια. Αυτό είναι βολικό γιατί μόλις κατέβει θα φανεί ξεκάθαρα ότι η ζάντα είναι λάθος και είναι πολύ πολύ πιο έξω. Όμως μας δίνει το περιθώριο να το παίξουμε με γωνία κάμπερ. Το οποίο δεν είναι πάντα τόσο σωστό σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, καθώς κλείνει τον τροχό πιο μέσα με αποτέλεσμα να έχει περισσότερη αστάθεια στα ψηλά χιλιόμετρα. Όμως πρέπει να παίξουμε μπαλίτσα με αυτά που ήδη έχουμε. Πάμε λίγο να δούμε πόσο έπεσε το αυτοκίνητο. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμά μας. Δεν θα το δούμε ακόμα, καθώς πρέπει να το βγάλουμε στον ήλιο. Έχουμε κάμπερ και μπροστά αλλά και πίσω. Πίσω δείτε τώρα πόσο πιο έξω είναι η ζάντα. Όλο αυτό προκύπτει καθώς η ζάντα η συγκεκριμένη βγάζει 2 offset. Βγάζει 35, βγάζει και 42. Το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο έβαλαν 35 πάνω, με την προϋπόθεση ότι θα βγει τελείως σταθερό και είδαμε τα χαΐρια τους. Τώρα η ζάντα έπρεπε να έχει 42, δηλαδή 5 χιλιοστά πιο, 7 χιλιοστά πιο μέσα, ούτως ώστε να είναι τέλεια. Τώρα αναγκαστικά με την ανάρτηση αυτή θα δώσουμε κάμπερ μέχρι να έρθει η ώρα να αλλάχτεί η ζάντα, να μπει η σωστή διάσταση για να έρθει πάλι στα ίσια του. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα και να κάνουμε φυσικά μια δοκιμή. Δείτε πόσο ωραίο δείχνει, αλλά πόσο πρακτικό δεν είναι. Δείτε εδώ πέρα το αυτοκίνητο, έχει χαμηλώσει αρκετά. Έχουμε φέρει τη ρόδα ακριβώς όριο όπως ήθελε ο φίλος μας. Όμως αυτά τα ρημάδια, τα χιλιοστά, είναι όλη μαγεία, είναι όλη μαγιά. Πραγματικά δεν θέλω να κρίνω κανένα συνάδελφο ή κανέναν άνθρωπο, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος, ο πελάτης αντίστοιχα, επενδύει πάνω στο αμάξι του. Και για την ασφάλειά του, αλλά και επενδύει στην περιουσία του. Και πραγματικά νομίζω ότι όλοι εσείς που νομίζετε ότι ξέρετε να βάζετε ζάντες, πρέπει λίγο να εκπαιδευτείτε λίγο περισσότερο. Δεν θα πω να σταματήσετε, να εκπαιδευτείτε. Διαβάστε λίγο, μελετήστε λίγο όπως έκανα και εγώ και πρέπει να ξέρετε ακριβώς τι παίζει. Όσοι έχετε παράπονο, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο του Κωστή. Αλλά δυστυχώς ο Κωστής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας γιατί απουσιάζει. Και πρέπει να εκπληρώσω την υπόσχεση που του είχα δώσει να είμαι μπροστά στο φακό όταν απουσιάζει αυτός. Σήμερα μαζί μας παρέα θα έχουμε το φίλο μας τον Στέφανο από τη Γερμανία. Γεια σου Στέφανα. Γεια σου Βαδίνα. Τι κάνουμε? Καλά εσύ. Πώς και από τα μέρη μας ξανά? Ήρθα μια βόλτα να σας δω. Και είπες αφού δει, ήρθα, γιατί να μην ξαναπάω στον Κωστή για μια αγκαρία. Για μια αγκαρία. Αγκαρία δεν είναι. Είναι ένα υπέροχο πράγμα να κάθεσαι να βάζεις αεροαναρτήσεις σε αυτοκίνητα. Και πόσο μάλλον στο κοστί. Και πόσο μάλλον στο κοστί το αυτοκίνητο. Θα κάνουμε ένα super van στανσάδικο, κάτι από το εξωτερικό, κάτι που δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να παρουσιάσουμε στα παιδιά. Πάμε. Τι έχουμε. Λοιπόν, Στέφανε, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε μια custom ανάρτηση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το Vito. Όταν λες custom, τι εννοείς? Είναι φτιαγμένη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το Mercedes, το Vito. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει να μπω σε ένα site να την αγοράσω έτοιμη. Πρέπει να γίνει ειδική παραγγελία. Είναι ειδική παραγγελία. Πρέπει να επικοινωνήσεις με τον Κωστή, να του πεις τι αυτοκίνητο έχεις. Ωραία. Και θα σου παραγγείλει αυτός την ανάρτηση τη συγκεκριμένη για το αυτοκίνητό σου. Ωραία. Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει ρύθμιση σκληρότητας. Υπάρχει το ειδικό κλειδάκι που ρυθμίζει από εδώ τη σκληρότητα και στις μπουκάλες της πίσω από εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Έχει το συγκεκριμένο. Για θέμα βάρους, άνεση. Για το βάρος, ναι, και για άνεση. Γιατί όσο το πιέζεις αέρα για να σηκωθεί το αυτοκίνητο, το αμάξι γίνεται σκληρό. Σίγουρα. Και με αυτό παίζεις λίγο τη σκληρότητα. Έχει φούσκες, βλέπω, πότε θα κατεργηθούν τα ελαττήρια τα πίσω. Και ναι, θα φύγουν τα ελαττήρια. Αυτές είναι μπουκάλες για πίσω ή μπροστινές μπουκάλες. Λοιπόν, πάμε να τις βάλουμε. Και δεν πάμε. Έχω ετοιμάσει τρελό σκηνικό. Πάμε λίγο να σας δείξω την αναρτησάρα που θα βάλουμε πάνω στο Vito. Ήρθε λοιπόν η ώρα.
Αφού βγάλαμε την ανάρτηση από το Audi, να τη βάλουμε στο Vito. Όχι την ίδια, άλλη. Επομένως, πήγαμε, φτιάξαμε custom ανάρτηση για να μπορέσει να κουμπώσει πάνω σε αυτό το Vito, το οποίο από εδώ και στο εξής θα είναι κάτι διαστημικό. Λοιπόν, σας έχω βάλει εδώ πέρα το σκηνικό μου, όπου έχω βάλει και πανέμορφες φωτογραφίες φυσικά. Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε μία ανάρτηση η οποία είναι. Τι άργησα? Την έχουμε παρουσιάσει ήδη. Ποιος που την παρουσιάσει? Εγώ με το φίλο μας. Ωραία, τρελέ μου, τι κάνεις, πότε ήρθες? Προχθές. Τι εννοείς παρουσιάσατε, τι κάνατε ακριβώς? Κάτσε λίγο. Τι εννοείς παρουσιάσατε, Μίτσε, τι είναι αυτά εδώ πέρα που μου λέει αυτός? Την παρουσιάσαμε την ανάρτηση, αν περιμέναμε εσένα. Τι παρουσιάσατε ακριβώς? Υπάρχει βίντεο, μπορείς να το δεις. Υπάρχει βίντεο. Ναι. Τι βίντεο υπάρχει, Στέφανε? Δημήτρη, τι βίντεο υπάρχει, Δημήτρη? Δεν σου είχα δώσει μια υπόσχεση. Τι μου είχες δώσει, Δημήτρη, τι υπόσχεση μου είχες δώσει, Δημήτρη? Ότι όταν λείπεις και έχουμε παρουσιάσουμε κάτι πρέπει να μπαίνω μπροστά. Και εγώ αυτό, Δημήτρη, πότε θα το μάθαινα? Όταν θα έρθουμε. Κοίταξε, καλά ήταν να μου το λέγατε, γιατί τώρα αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή, ετοίμασα εγώ σκηνικά και τώρα εσύ μου λες τι παρουσίασες ακριβώς, Δημήτρη? Τι να μάθει. Δεν ξέρω τώρα να χαρώ γιατί ήρθε ο Στέφανος να κλάψει, γιατί κάναν τα πλάνα. Δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δω τα πλάνα. Κι εγώ ξέχασα τι έλεγα. Τι μου. Εντάξει, για πρώτη φορά καλά τα πήγες. Εντάξει. Καλώς. Δεν θα ξανασυμβεί. Εντάξει. Έκλαψα, να ξέρετε. Έκλαψα, ήταν η πρώτη φορά και τελικά, Μίτσε, ήταν εύκολο. Είναι εύκολο. Καθόλου. Καθόλου καμία εύκολο. Καμία σχέση αυτό που... Στέφανε, τι έχεις να πεις στον κόσμο εσύ? Τι έχω να πω για το πώς παρουσιάζει γενικά κάτι. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα, φίλε. Να κάθεσαι μέσα σε μια κάμερα. Εντάξει, το έχεις. Γιατί κοίταξε, βλέπεις απλά μια κάμερα, ρε παιδί μου, έτσι. Και λες, εντάξει, τι έχω να δείξω, μια ανάρτηση, ένα κάτι. Και πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία? Παίζει να το γυρίσαμε το βίντεο 2-3 φορές. 2-3 φορές. Να πετύχουμε εκεί. Ήταν μια μηχανή στιγμή. Πες μου ότι κάνατε και TikTok βιντεάκι. Και TikTok, εννοείται. Αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδα. Αυτό θα το δω μαζί με εσάς πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλα. Με τα πολλά, εδώ πέρα έχουμε μια ανάρτηση. Την οποία κατάλαβα μετά ότι δεν είναι ακριβώς για αυτό το αμάξι, φίλε Μίτσο. Απογοητευτήκαμε. Την κάναμε custom. Έχουμε βάλει πίσω την ανάρτηση. Είναι έτοιμη. Έχουμε κουμπώσει εδώ πέρα τα κουμπάκια. Έχουν γίνει καταπληκτικά. Όμως. Δεν μας στέργησε το top mount, κάτι το οποίο είναι στο πρόγραμμα. Ευτυχώς έτυχε σε δικό μας αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη ανάρτηση για κάποιο λόγο φτιάχτηκε με αυτά εδώ πέρα τις τρεις βίδουλες. Όμως αυτό δεν είναι το σωστό, γιατί, Μίτσο, εμάς το αυτοκίνητο είναι σαν να λέμε Golf 4. Έχει δηλαδή κάπου εκεί μέσα ένα top mount το οποίο είναι πιατέλο. Σωστά. Ενώ αυτό τι είναι? Αυτό είναι αντίστοιχο Golf 5, Golf 6, Golf 7 και δεν ταιριάζει. Λοιπόν, έχω στείλει μήνυμα στο εργοστάσιο, αν θέλετε να ξέρετε, και θα μας φτιάξουμε καινούργιο top mount. Μέχρι τότε να αφήσουμε λίγο κρεμασμένη, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι πως... Πού είναι το Hilux? Μίτσο, πού είναι το Hilux, Μίτσο? Δεν ξέρω. Τελευταία φορά που δεν ήξερες, Μίτσο, βάλαμε 14 ίντσες στο οθόνη. Πού είναι το Hilux? Σας έχω νέα. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω τα νέα μου. Λοιπόν, όλοι από εσάς θυμάστε ότι έχουμε ένα Toyota Hilux τιμιότατο, το οποίο φοράει φαρδιά ζάντες, φαρδιά λάστιχα, ψηλώματα, άλλες καρότσες και τα σχετικά. Και κάποια στιγμή στο παρελθόν το είχαμε βάλει σκηνές και τα σχετικά, τα οποία ακόμα τα έχουμε και θα φτιαχτεί στην πορεία. Όμως, λείπει κάτι πάρα πολύ βασικό από εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Όσο εμείς το φορτώνουμε και το βαραίνουμε, παύλα, εξοπλίζουμε, το μοτέρ του αρχίζει και ταυτίνει. Και αυτό σημαίνει